Βυθίστηκε φέρι στη Νότια Κορέα με εκατοντάδες μαθητές. Πάνω από 290 αγνοούνται. Ο Σωτήρης Δανέζης στο θερμό μέτωπο του Ντονιέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία καταγράφει το σκηνικό του εμφυλίου πολέμου. Επιτάπητο στο ΣΥΡΙΖΑ η τελική λίστα για το Ευρωψηφοδέλτιο. Τι θα γίνει με το Λαζόπουλο. Στόχος μου διψήφιο ποσοστό. Με 3-5% πας σπίτι σου, λέει ο Σταύρος Θοδωράκης. Κατηγορώ των ανακριτριών κατά της Βουλής για κολυσιεργία στο θέμα της άρσης ηλίας των χρυσαυγητών βουλευτών. Η υπουργική απόφαση για το έκτακτο βοήθημα του Μαΐου. Χιόνια στη βορειοδυτική Ελλάδα, παραμονές του Πάσχα. Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Παραιτήθηκε πρωθυπουργός πολιτείας της Αυστραλίας για ένα μπουκάλι ακριβό κρασί, δώρο από επιχειρηματία.